Από τα στεγαστικά προβλήματα και να πάμε στα ψυχικά προβλήματα. Πάμε, ναι. Α, πάμε στο ωραίο. Ναι. Κινηματογραφοθεραπεία. Όπω το έχει μάθει μ' τώρα. Να το λέω, γι' αυτό το επαναλαμβάνω. Έχει μάθει τώρα τη λέξη κινηματογραφοθεραπεία και θα μας τη λέει συνέχεια. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι τα Χανιά, γιατί εκεί θα συναντήσουμε τον άνθρωπο που ουσιαστικά είναι αυτή που εισάγει την κινηματογραφοθεραπεία στη διαδικασία, στη θεραπευτική διαδικασία. Πάμε να συναντήσουμε την ψυχολόγο του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το Άγιος Γεώργιος, την κυρία Ελένη Τάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κινηματογραφοθεραπεία, το μάθαμε, κυρία Τάκη. Και μας αρέσει να το λέμε, το έχετε καταλάβει, κυρία Τάκη. Μας αρέσει. Και εμάς να το ακούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και από ό,τι μαθαίνουμε, άρεσε πάρα πολύ και στους Χανιώτες. Όταν αποφασίσατε να κάνετε αυτή την πρόσκληση, πρέπει να πούμε ότι ένα πρόγραμμα που είναι δωρεάν, έτσι δεν είναι, παρέχεται δωρεάν, περιμένατε ότι θα έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση? Ναι, το περίμενα. Δεν ξέρω, να πω μερικά πράγματα. Βεβαίως. Για να το μάθει ο κόσμος. Ωραία. Εγώ είμαι στο δυναμικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Είμαι από τις παλιές υπαλλήλους του ψυχιατρίου, δηλαδή βρίσκομαι 27 χρόνια σε αυτό το χώρο. Οπότε έχω μια, μπορώ να πω, έχω μια καλή εμπειρία του τι συμβαίνει γύρω μας, στην κοινωνία μας. Mm. Τα τελευταία 10 χρόνια η ζήτηση υπηρεσιών στο κέντρο είναι τεράστιες. Δεν είναι μετά COVID εποχή, είναι πολύ πριν τον COVID. Mm. Δηλαδή από όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση αρχίσαν οι άνθρωποι, είτε γιατί τα προβλήματα αυξανόντουσαν, είτε επειδή αρκετοί άνθρωποι δεν μπορούσαν πλέον να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα, να στρέφονται όλο και περισσότερο σε εμάς, σε δημόσιο φορέα. Οπότε λοιπόν κατανοούσαμε ότι οι ανάγκες, και το ξέρουμε, είμαστε μια δομή που θα πρέπει να είμαστε στην πρώτη θέση στην πρόληψη, και δυστυχώς δεν μπορούμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν πολλά προγράμματα πρόληψης στην κοινότητα. Mm. Τι δυναμικότητα έχει το Κέντρο Ψυχικής Υγείας? Δηλαδή αυτή τη στιγμή πόσους επιστήμονες ψυχικής υγείας, πόσους ανθρώπους, πόσα στελέχη ψυχικής υγείας έχει? Συνολικά τώρα με ρωτάτε, εμείς είναι δύο τμήματα, είναι τμήμα ενηλίκων και τμήμα παιδιών, είναι δύο αυτόνομα τμήματα, οπότε το κάθε τμήμα έχει το δικό του προσωπικό και επίσης υπάρχουν δομές κοινοτικές, οι οποίες είναι εκείνη τη μονάδα, είναι η μονάδα κατοίκων, υπάρχει κέντρο ημέρας για ογκολογικούς ασθενείς, που είναι πολύ πρωτοπόρο επίσης στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί εδώ και 20 χρόνια, το οποίο δηλαδή υποδέχεται ασθενείς με καρκίνο και τους συγγενείς τους. Mm. Είναι ένα κομμάτι του κέντρου. Επίσης είναι στη δική μας δικαιοδοσία και φροντίδα και όλες οι εξωκοινωτικές δομές, ξενώνες, διαμερίσματα που δημιουργήθηκαν μετά το κλείσιμο του ψυχιατρίου, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στην κοινότητα. Mm-hmm. Άρα πολλές δομές και αρμοδιότητες, κυρία Τάκη, πώς τα προλαβαίνετε όλα? Είναι εύλογο το ερώτημα. Νομίζω ότι κάνουμε ένα αγώνα δρόμου και ελπίζουμε να μην είναι αγώνας άγωνος που λέγει ο Σέξπιρ σε ένα έργο του. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να προσφέρουμε την ποιότητα την οποία θα θέλαμε. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορούμε να δεχτούμε τους ανθρώπους. Τι εννοείτε δεν μπορείτε να δεχτείτε τους ανθρώπους? Εννοούμε ότι όταν είναι στο κέντρο αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ψυχίατροι. Η διευθύντρια κυρία Γιουργουδάκη και η κυρία Πολυχρονάκη. Περιμένουμε μία ακόμα η οποία θα έρθει από το Ηράκλειο. Την αναμένουμε πώς και πώς εδώ και μήνες. Μπορεί να βλέπουν έως και 40 ανθρώπους την ημέρα η κάθε ψυχίατρος. Και αυτό σημαίνει κυρίως συνταγογράφηση, χαρτιά για επιδόματα, για να βγουν συντάξεις, γνωματεύσεις που ζητάνε σε αγγελικές αρχές κτλ. Αυτό σημαίνει όμως, και πρακτικά το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι οι συναντήσεις δυστυχώς, χωρίς να ευθύνονται βεβαίως οι ψυχίατροι, είναι εξπρες, έτσι τροποντινά, αναγκαστικά, έτσι κυρία Τάκη? Σε ένα 8ωρο, όταν πρέπει να δει 40 ανθρώπους, αν χωρίσουμε το χρόνο, νομίζω ο καθένας είναι απλά μαθηματικά μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να έχουν αμυγός ψυχοθεραπευτικό έργο. Οπότε αυτό όλο περνάει στους ψυχολόγους. Πόσους ανθρώπους θα δεις σε ψυχοθεραπεία, ας πούμε? Η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι
που έχει ακριβώς χρόνο που μπορείς από πριν να πεις ότι θα είναι τόσες συνεδρίες. Mm. Οπότε, ας πούμε, εγώ αυτή τη στιγμή, με 3 μέρες που βρίσκομαι στο κέντρο, βλέπω 45 ανθρώπους σταθερά σε ψυχοθεραπευτική πράξη. Αυτό, αν διαρρεθεί επίσης στους χρόνους, σε 3 μέρες καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά πόσους ανθρώπους θα δεχτείς. Νομίζω ότι... Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση που επικρατεί γενικότερα στον χώρο της ψυχικής υγείας στη χώρα και βεβαίως... βλέπουμε και τα προβλήματα και στην παιδοψυχιατρική στο Παγνή και στην ψυχιατρική τη δική σας. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω γιατί δεν... Ενώ ξέρουμε όλοι ότι η ψυχική υγεία αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας που υπάρχει, ενδεχόμενα μαζί με τα καρδιολογικά και τους ογκολογικούς ασθενείς, δεν ξέρω γιατί δεν ποντάρουμε σε αυτό το πράγμα. Γιατί? Κοιτάξτε, εμείς λέμε, ας πούμε, εδώ και πολλά χρόνια ότι η ψυχική υγεία είναι το φτωχό παιδί της συνολικής υγείας. Yeah. Δηλαδή ενώ στις στρατηγικές, στις κυβερνητικές πολιτικές όσον αφορά τα οικονομικά, το σχεδιασμό, τις στρατηγικές, η ψυχική υγεία βρίσκεται κάπου εκεί στην άκρη. Οπότε κάπως νιώθουμε ότι παλεύουμε και λίγο μόνοι μας. Uh-huh. Μάλλον δεν το νιώθουμε, το ζούμε κάθε μέρα. Το ζείτε. Πραγματικά. Και στην ψυχιατρική κλινική υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή δεν άνθρωποι που μπορεί να χρειάζονται νοσηλεία μπορεί να μην μπορούν να γίνουν δεκτοί. Υπάρχει ένας ψυχίατρος που είναι διευθυντής, ο οποίος βγήκε σαν ερωτική, θα τα ξέρετε. Έχουν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα αυτές τις ημέρες για το θέμα. Υπάρχει ένα διέξοδο. Δεν συζητάμε για όλα τα άλλα θέματα, για εκπαίδευση, για τα οικονομικά, για το τι γίνεται. Υπάρχουν 3 βαθμίδες. Υπάρχει πρόληψη, υπάρχει θεραπεία, υπάρχει αποκατάσταση. Εμείς κινούμαστε και στις 3. Δηλαδή στην πρόληψη, στη θεραπεία και αποκατάσταση με τις κοινοτικές δομές που έχουμε. Uh-huh. Όλα αυτά χρειάζονται σίγουρα ανθρώπινο δυναμικό. Uh-huh. Δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζονται επιπλέον ειδικότητες. Δηλαδή είναι ωραίο να βρίσκεται σε έναν οργανισμό η θέση του ιερέα, ας πούμε, αλλά δεν υπάρχουν, ας πούμε, καλλιτέχνες. Ναι. Και ερχόμαστε τώρα εδώ στην κινηματογραφοθεραπεία, μιας και είπατε για τους καλλιτέχνες. Πώς μπορεί μια ταινία, ένα έργο στον κινηματογράφο να έρθει και να φέρει στην επιφάνεια τα προβλήματα, ενδεχόμενα της ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος? Δεν είναι αμιγώς για τους ανθρώπους που έχουν έχουν φτάσει σε ένα σημείο να έχουν μια διαταραχή ή ένα ψυχικό νόσημα κινηματογραφοθεραπεία. Είναι κυρίως πρόληψη, αλλά χρησιμοποιείται και στη θεραπεία. Να πω καταρχήν ότι οι καλλιτέχνες είναι μέρος της ανθρώπινης κοινωνίας. Uh-huh. Είναι άνθρωποι που έχουν μελετήσει και έχουν παρατηρήσει τα συστήματα, τις κοινωνίες, τα άτομα. Οπότε καταρχήν είναι πολύ μεγάλη βοηθή για μας που το ασκούμε πιο θεραπευτικά, κάτω από μια ετικέτα εννοώ των θεραπευτών. Uh-huh. Μας δίνουν δηλαδή όλο αυτό το υλικό, που είναι πολύ επικουρικό για μας. Η κινηματογραφοθεραπεία λοιπόν δεν είναι ακριβώς θεραπεία, είναι επικουρικό εργαλείο της ψυχοθεραπείας. Όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ατομική ψυχοθεραπεία, όσο και σε ομαδική. Εσείς το κάνετε και ως συμμετοχική διαδικασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έτσι? Ναι, είναι συμμετοχική. Εμένα το μεταπτυχιακό μου ήταν κλινική κοινωνιολογία και τέχνη. Που έτσι κάπως να το πω είναι ότι πώς χρησιμοποιούμε την εργαλεία για να διαγνώσουμε τα προβλήματα κοινωνικά και ατομικά, uh-huh. Να προτείνουμε μέσα από αυτό λύσεις. Είναι έρευνα στην ουσία, uh-huh. στις κοινωνικές επιστήμες αυτό. Οπότε λοιπόν η κινηματογραφοθεραπεία τώρα... δίνουμε ένα χέρι ελπίδας προς την κοινότητα σε ανθρώπους που δεν μπορούμε να τους δεχτούμε πιθανώς και σε άλλους που δεν μπορούν να έρθουν. Μπορεί να είναι αποκλεισμένοι στα σπίτια τους, μπορεί να φοβούνται ακόμα να κάνουν το βήμα, μπορεί να βρίσκουν πολύ αργά ένα ραντεβού. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί μας παραχώρησε την αίθουσα στο Πνευματικό Κέντρο και το οπτικοακουστικό υλικό που χρειαζόμαστε για τις προβολές. Κάθε Παρασκευή είναι, κυρία Τάκη, να το πούμε έτσι για τον κόσμο, κάθε Παρασκευή είναι? Είναι κάθε Παρασκευή, είναι
περίπου κρατάει 4 ώρες, ναι. Διότι έχει μια βιωματική διαδικασία. Κάνουμε την προβολή της ταινίας, ενδιάμεσα κάνουμε ένα διάλειμμα. Πρέπει, για να μην το ξεχάσω, να πω ότι σε έτοιμο προς τα καταστήματα Ασίνκα Σούπερ Μάρκετ, μας χορηγούν τους καφέδες για όλο το πρόγραμμα, το τσάι, κάποια βουτήματα για την κοινότητα, για τους συμπολίτες μας, και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Οπότε λοιπόν γίνεται η προβολή, μετά γίνεται κύκλος και γίνεται συζήτηση, όχι η ανάλυση της ταινίας, αλλά μέσα από την ταινία τι αισθάνθηκε ο καθένας. Υπάρχουν συγκεκριμένες ερωτήσεις οι οποίες απευθύνονται στους ανθρώπους που έχουν δει την ταινία, και μέσα από αυτές έχουμε μια ανάδυση ενός υλικού, πολλές φορές που είναι ασυνείδητο υλικό. Όποιος θέλει μιλάει, μοιράζεται ό,τι θέλει στον κύκλο. Ουσιαστικά είναι σαν να κάνουμε μια ομαδική ψυχοθεραπεία, σωστά? Ναι, σωστά. Και στο τέλος έχω προσθέσει και μια μικρή εικαστική πράξη. Υπάρχουν κάποια απλά εικαστικά υλικά, γιατί δεν έχουμε ούτε τη δυνατότητα, ούτε το χρόνο, ούτε την οικονομική δυνατότητα για πολλά υλικά. Να μπορούν να αποτυπώσουν οι συμμετέχοντες, ανάλογα την οδηγία, κάτι πάνω στο χαρτί με μαρκαδόρους, με παστέλ κτλ. Ωραία. Επειδή τώρα λοιπόν μας πιέζει λίγο ο χρόνος, βοηθήστε μας λιγάκι. Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, δήλωσαν και έχει κλείσει τώρα ο κύκλος, δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος? Το έχουμε σχεδιάσει να είναι ανοιχτό σε πρώτη φάση. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Αν αυτό καλύπτει κάποιες ανάγκες της κοινότητας. Είναι 18 ετών και άνω, δεν χρειάζεται κάποιος να δηλώσει συμμετοχή. Πρέπει να είναι όμως εγκαίρος εκεί 10 παρά για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, επειδή σας είπα είναι χρονοβόρα. Και πρέπει να μείνει και μέχρι τέλους της διαδικασίας, γιατί είναι βιωματικό. Και όταν ένας άνθρωπος μοιράζεται σκέψεις, επιθυμίες, συναισθήματα κτλ., αυτό πρέπει να είναι λίγο προστατευτικό για όλους. Σωστά. Σωστά. Βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο. Γιατί είναι όλοι καλοδεχούμενοι. Όποιος νομίζει ότι θα ήθελε να δοκιμάσει, να δει έναν άλλο τρόπο να συναντά τον εαυτό του και τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ένα μέσο που μπορεί να αφυπνίσει το άτομο τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά. Βεβαίως. Οι τέχνες έτσι κι αλλιώς αυτό το σκοπό έχουν, παρά το γεγονός ότι εμείς τα τελευταία χρόνια ως χώρα έχουμε ξεχάσει και τις τέχνες και τις κοινωνικές επιστήμες και τις κοινωνιολογικές και τα πάντα όλα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που θίγεται. Έχουμε τόση μεγάλη κατάρρευση των βασικών κοινωνικών δομών και θεσμών, αντιλαϊκές πολιτικές. Τα ξέρετε, τα συζητάμε. Η ανισότητα έχει μεγαλώσει. Η κοινωνική ανομία μεγαλώνει. Αυτό δεν είναι ατομική ευθύνη. Είναι αντιλαϊκές πολιτικές, κυβερνητικές αποφάσεις που πλήττουν το λαό. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τάκη, και για την σύνδεση τη σημερινή, αλλά και για τα όσα κάνετε για την κοινωνία των Χανίων, και ελπίζω αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα πραγματικά να πάει πάρα πολύ καλά, και γιατί όχι να το κάνετε και εξαγωγή και στις άλλες περιφέρειες, ίσως να... Ίσως ξαναμιλήσουμε στο μέλλον να δούμε πώς θα πάει, βέβαια. Γιατί υπάρχει και ένα μικρό ερωτηματολόγιο, δηλαδή κάπως γράφονται παρατηρήσεις και τα λοιπά μετά από μένα. Πολύ όμορφα. Οπότε θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να δούμε πώς πήγε το πρόγραμμα και πώς μπορούμε να συνδεθούμε οι περιφερειακές ενότητες μεταξύ τους και να αναπτύξουμε όλοι από ένα τέτοιο πρόγραμμα ή παρεμφερές, τέλος πάντων, να μας βοηθήσει όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και καλή δύναμη σε όλα. Να είστε καλά. Και σε εσάς.